Σάκης Παιδής, περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλίας, φίλος προσωπικός, φίλος της εκπομπής και δυστυχώς ένας από τους ανθρώπους που είχε το θλιβερό προνόμιο να βρίσκεται στο σημείο της ανίποτης τραγωδίας από την πρώτη στιγμή. 11:23 χθες το βράδυ, χτύπησε το τηλέφωνο στο 100 της Λάρισας. Έφτασε η πρώτη πληροφορία ότι ένα τρένο έχει εκτροχιαστεί. Σε 5 λεπτά έφτασε το περιπολικό εδώ πέρα. Αλλά αυτό τώρα δεν ήταν όπως το βλέπετε. Ήταν σκοτάδι. Εδώ παντού υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν βγει στις γραμμές και ζητούσαν βοήθεια. Καταλάβαμε ότι πρόκειται για κάτι πολύ πιο σοβαρό. Έγινε άμεση κινητοποίηση, ήρθαν αμέσως η τροχιά, η πυροσβεστική. Προσωπικά έφτασα εδώ γύρω στις 12.30 η ώρα. Η κατάσταση που επικρατούσε ήταν μια χαοτική κατάσταση. Άμορφες μάζες σιδήρων παντού. Οι ηρωικές προσπάθειες των πυροσβεστών μπαίναν κάτω από τα βαγόνια. Προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά που ήταν από κάτω. Σπάζαν τα παράθυρα να μπουν μέσα, προσπαθώντας να βρουν ανθρώπους τραυματισμένους, να τους απεγκλωβίσουν. Υπήρχαν καπνοί. Υπήρχε φωτιά. Η μηχανή του τρένου που είναι μέταλλο, που είναι σίδηρο, είχε γίνει κομμάτια. Κομμάτια από τη σύγκρουση είχαν βγει, δεν ξέρω αν μπορεί να δει η κάμερα το δρόμο που είναι πάνω, είχαν πεταχτεί πάνω στο δρόμο. Και βαριά κομμάτια. 36 οικογένειες σήμερα θρυνούν και μαζί τους θρυνούν και όλη η Ελλάδα και μαζί τους θρυνούμε και εμείς. Περπατάω, βλέπω νέα παιδιά να βγαίνουν περπατώντας προς τα έξω. Τους ρωτάω, παιδιά, είστε καλά? Θέλετε βοήθεια? Κάποια έχουν χτυπήσει το χέρι. Όλα τα παιδιά έχουν τις ισοθερμικές κουβέρτες που τους έχουν δώσει διασώστες και στους διασώστες ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο. Περπατάω στο τούνελ αυτό το μικρό. Που είναι ακριβώς από πάνω. Ναι. Και βγαίνοντας και βλέποντας αυτή την εικόνα, ήταν μια εικόνα απερίγραπτη, μια εικόνα απίστευτη. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα αντικρίσω τέτοιο πράγμα. Ήταν σοκαριστικό και ήταν σοκαριστικό ότι λένε οι πρώτες πληροφορίες 2 νεκρούς και κάθε δεκάλεπτο παιδιά που περνούσε αυτός ο αριθμός ανέβαινε. Αυτό το σημείο εδώ είναι το τρίγωνο του διαβόλου. Έχουμε στα 200 μέτρα τα παιδάκια με το λεωφορείο από τη Βέρεια. Το τρένο σήμερα και από πάνω τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Δηλαδή σε μια απόσταση πόσο μικρή, αυτό σκεφτόμαι τώρα, το διαβολικό τρίγωνο. Τι τραγωδίες έχουν γίνει σε αυτό εδώ το κομμάτι μέσα. Θρυνούμε 36 ανθρώπους σήμερα. Νέα παιδιά τα περισσότερα. Πώς ξημένωσαν σήμερα 36 οικογένειες? Πώς ψάχνουν τα παιδιά τους? Γιατί?